Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο αφορά τη μεγάλη διεθνή έκθεση τροφίμων που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Excel του Λονδίνου, όπου συμμετείχαν πολλές ελληνικές εταιρείες, οι οποίες εξέθεσαν εκεί τα προϊόντα τους. Το συνεργείο του Hellenic TV και οι συνεργάτες μας Σεμίνα Τσοκανά, Δάφνη Διαπούλη Πρεφτίτσι και Άγγελος Κοτσάκου επισκέφτηκαν τα περίπτερα ελληνικού ενδιαφέροντος και συνομίλησαν με τους εκθέτες. Στο βίντεο που ακολουθεί θα σας παρουσιάσουμε πλάνα και συνεντεύξεις από εταιρείες τροφίμων, ποτών αλλά και προϊόντων περιποίησης. Ας παρακολουθήσουμε τι είπανε στη συνεργάτηδά μας Σεμίνα Τσοκανά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, έχουμε κοντά μας την Ζαμπέλα Κοκονάκη από την Greta Nectar. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Θέλω να μας κάνετε μια εισαγωγή για το τι προϊόντα έχετε, πού είναι η έδρα σας. Είμαστε μια εταιρεία, μια οικογένεια εταιριών, εδρεύουμε στα Χανιά, στην Κρήτη. Παράγουμε από βαλσαμικά ξύδια, ελαιόλαδο, ελιές, θαλασσινό αλάτι, αλόι, μέχρι και αβοκαντέλαιο. Η φιλοσοφία της εταιρείας μας είναι να παράγουμε 100% φυσικά προϊόντα με πρώτες ύλες από την κριτική γη, χωρίς πρόσθετα, χωρίς χρώματα και χωρίς ζάχαρη φυσικά. Είμαστε εδώ στην έκθεση πρώτη φορά, στη συγκεκριμένη. Έχουμε στο Λονδίνο, στην Αγγλία, μία συνεργασία και νομίζουμε ότι τα προϊόντα μπορούν να διευρυνθούν περισσότερο στη χώρα αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Η παραγωγή όμως γίνεται στην Κρήτη και τα φαίνεται εδώ εξαγωγή. Ακριβώς. Τα παράγουμε κάτω στα Χανιά. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποια από τα προϊόντα μας. Έχουμε έτοιμα dressings που έχουν μέσα βαλσαμικό ξύδι. Για παράδειγμα, αυτό εδώ έχει μουστάρδα και μέλι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια φρέσκια σαλάτα, αλλά μπορείτε να μαρινάρετε κρέας, ψάρι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή και με άλλους τρόπους. Μετά υπάρχουν οι βαλσαμικές κρέμες, που είναι και η πιο έτσι, δυνατή μας κωδική. Και αυτό γιατί χρησιμοποιούμε ολόκληρο το φρούτο, με αποτέλεσμα να δίνει μια πολύ πιο έντονη γεύση. Και αυτό είναι, το αγαπάνε, είναι αποδεκτό από χώρες όπως η Αγγλία. Υπάρχει φυσικά και τα βαλσαμικά ξύδια τα απλά. Και έχουμε χαρουπόμελο και πετιμέζι, που είναι φυσικά γλυκαντικά, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος αντί για ζάχαρη. Και αυτό εδώ? Αυτό εδώ πέρα είναι η κριτική αλόη. Την παράγουμε εμείς. Είναι από παραγωγούς, δεν την παράγουμε εμείς σαν φύλλο αλόης. Εμείς παίρνουμε τα φύλλα αλόης από παραγωγούς στην Κρήτη, τα καθαρίζουμε και βγάζουμε τη γέλη. Πάρα πολύ ωραία. Ποιες είναι οι βλέψεις σας και το όραμά σας εδώ στο Λονδίνο? Προσπαθούμε, όπως σας είπα, να διευρυνθούμε, ο κόσμος να γνωρίσει τα προϊόντα μας, να δει τι πάει να πει, για παράδειγμα, κριτικό πορτοκάλι σε συνδυασμό με βαλσαμικό, που είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει, δεν το γνωρίζει. Φυσικά και εμείς να έχουμε την αποδοχή, να υπάρχει. Υπάρχει όμως από εδώ τους ανθρώπους στο Λονδίνο αποδοχή από τα ελληνικά προϊόντα? Πολύ, πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι το Λονδίνο πλέον στρέφεται προς το ελληνικό προϊόν, που ανήκει στην κατηγορία του πιο delicatessen, πιο ιδιαίτερου. Δηλαδή το λάδι okay, το έχει αποδεχτεί χρόνια, τις ελιές ακριβώς το ίδιο, και τώρα προσπαθεί σιγά σιγά να μπει σε αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά για αυτόν. Όπως για παράδειγμα είναι το αβοκαντέλαιο, που είναι βρόσιμο έλαιο, είναι κάτι διαφορετικό από το ελαιόλαδο που τόσα χρόνια γνωρίζει, και όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι νέο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και εσείς.
Έχουμε κοντά μας την κυρία Χρυσή Τζιβάνη. Χάρηκα που σας γνώρισα. Να είστε καλά. Από το Τζιβάνη Bio Wines. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς. Εμείς παράγουμε βιολογικό κρασί και βρισκόμαστε, το εινοπείο μας βρίσκεται στην Ριτσόνα, πριν την Χαλκίδα. Και οι αμπελώνες μας είναι Ριτσόνα και στο Άρβα παραδίπλα προς τη Θήβα. Είναι όλοι βιολογικής καλλιέργειας, είναι 280 στρέμματα και έχουμε ελληνικές και ξένες ποικιλίες. Ελληνικές έχουμε Αγιοργήτικο στο και Μοσχοφύλερο, στα κόκκινα, Μερλό, Σιρά, Καπερνέ Σοβινιόν, για τις κύριες μιλάω, και στις λευκές έχουμε Μαλαγουζιά, που είναι μια ποικιλία η οποία έχει αναβιώσει στερεολαδίτικη, Αθήρι, που είναι γεωπελαγίτικη ποικιλία, και Σαρντονέ και Σοβινιόν Μπλα. Έχετε πολλές ποικιλίες λοιπόν. Ναι, έχουμε συνολικά, βγάζουμε 11 ετικέτες. Έχουμε επίσης και ένα φυσικό γλυκό, τον Dolce Vita, το οποίο έχει εινοποιηθεί και οριμάσει μέσα σε βαρέλι για 5,5 χρόνια. Είναι φυσικό γλυκό. Πολύ δύσκολο για βιολογικό κρασί. Μάλιστα. Να το ξέρετε αυτό. Εδώ στο εκθεσιακό κέντρο του Excel είστε πρώτη φορά. Στο Excel έχω έρθει πριν αρκετά χρόνια για τη London Wine Fair, όταν γινόταν εδώ, αλλά για τη Natural και Organic Products είμαι η πρώτη φορά που έχουμε έρθει. Ωραία. Θέλω να μας παρουσιάσετε τα κρασιά που έχετε εδώ. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, να ξεκινήσω με τα λευκά. Αυτή εδώ είναι η Χρυσή, έχει και το όνομά μου, Μαλαγουζιά. 100% σε Μαλαγουζιά, πάρα πολύ ωραίο κρασί και το οποίο έχει πάρει το μεγάλο χρυσό στο διαγωνισμό της Λιόν στη Γαλλία. Κατόπιν έχουμε και πάρα πολλά άλλα βραβεία. Κατόπιν έχουμε το Αθήρι, 8 άνεμοι, και αυτό 100% σε μόνο Αθήρι, βιολογικά πάντοτε όπως λέμε, με πολλά βραβεία και αυτό. Και το τρίτο μας είναι ο κύκλος, το White Selection, το οποίο είναι Sauvignon Blanc μαζί με Chardonnay. Τώρα, υπάρχει το Rosé, το οποίο είναι Cabernet Sauvignon με Αγιοργήτικο, λέγεται Temptation, εκ του πειρασμού, έτσι. Και όπως σας είπα και το γλυκό, το οποίο είναι το Dolce Vita, το οποίο είναι φυσικό γλυκό. Στα κόκκινα πηγαίνοντας, ξεκινάμε από το Red Selection, το κύκλο, το οποίο είναι Cabernet Sauvignon με Αγιοργήτικο, αυτό είναι του 16, και επίσης έχουμε και το Άρμα, το οποίο θυμίζει και ελληνική έτσι, το ελληνικό τροχύλατο Άρμα, για εξού και έχει βγει, το οποίο είναι σαν Cabernet Sauvignon. Λοιπόν, μετά το Temptation, το δίδυμο του Ροζέ, το οποίο είναι σε Μερλό, και οι Χίλιες Νύχτες που είναι το Αγιοργήτικο, όπως βλέπετε εδώ, 100%, και το δίδυμό του, το Σιρά. Όλα τα κρασιά έχουν πάρει μεγάλα χρυσά βραβεία, όπως σας είπα, και νωρίτερα στη Λιόν, στο Λόντον, εδώ στο Decanter, στην Berlin Wine Trophy, στο Βουκουρέστι, πάρα πολύ ωραία. Όπου, στο Τόκιο, στην Κίνα, όπου γενικά τα έχουμε παρουσιάσει, έχουν επιστρέψει βραβευμένα. Πολύ ωραία. Ποιες είναι οι βλέψεις από εδώ και πέρα? Στο Λονδίνο τουλάχιστον που βρισκόμαστε, θέλουμε να βρούμε μια συνεργασία συνέχειας, όχι ευκαιριακή. Ψάχνουμε λοιπόν ένα συνεργάτη να πιστέψει στο προϊόν μας και μαζί να χτίσουμε την εξωτερική μας πολιτική εδώ και το δίκτυο πωλήσεων. Εμείς σας ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και την βοήθειά σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Έχουμε κοντά μας την κυρία Άννα Κολοβού από το Στυλί Σόλιβ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πείτε μας λίγα λόγια για την εταιρεία.
Είναι συνεταιρισμός, έχει ιδρυθεί εδώ και 70 χρόνια, πρόσφατα τα γιορτάσαμε, από το 1949. Έχει μέλη παραγωγούς που φροντίζουμε το προϊόν τους από την αρχή, που του φυτεύουν το δέντρο, μέχρι την τελευταία πινελιά, για να εξαγωγεί κατευθείαν στις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Υπέροχα. Πού έχετε την έδρα σας, είναι στη Στυλίδα? Είμαστε στην κεντρική Ελλάδα, στη Στυλίδα, ένα μέρος πάρα πολύ έφορο και εξειδικεύεται λίγο λόγω και χώματος και καιρικών συνθήκων στην Ελιά, η οποία αποτελεί μονοκαλλιέργεια και είναι από εκεί όλη η παραγωγή, βγάζουν μόνο ελιά και τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Θέλετε να μας παρουσιάσετε τα προϊόντα σας? Βεβαίως. Η περιοχή έχει ΠΟΠ, λέγεται κονσερβολιά Στυλίδας, είναι σε πράσινη όταν είναι η ελιά πρωτοβγαίνει στο δέντρο, γύρω στο Σεπτέμβριο. Έχουμε και με ολόκληρη, με το κουκούτσι, αλλά και χωρίς κουκούτσι εκπυρηνωμένη. Και μετά, όταν γύρω στο Νοέμβριο, όταν οριμάζει, γίνεται μαύρη. Και αυτή λοιπόν κονσερβολιά, φυσική μαύρη, διότι οι περισσότεροι δεν έχουν μάθει να τρώνε στο εξωτερικό τη μαύρη φυσική ελιά. Και υπάρχει και η καλαμόνα, όχι βέβαια τόσο πολύ, γιατί επειδή είναι ΠΟΠ, όλη η παραγωγή είναι στραμμένη στην αμφίσεις που λέμε εμείς, κονσερβολιά όμως είναι το όνομα το ΠΟΠ, και έχουμε και λίγες και καλαμόνα. Έχουν ανταπόκριση τα ελληνικά προϊόντα εδώ στο Λονδίνο, πιστεύετε? Εμείς προσπαθούμε, στο Λονδίνο δεν έχουμε ξεκινήσει κάποια συνεργασία. Προσπαθούμε όμως, η Γερμανία, το Βέλγιο είναι πιο ανοιχτοί στην ελιά, την ξέρουν καλύτερα. Εμείς εδώ δεν έχουμε καταφέρει, ειδικά επειδή θέλουν τα βιολογικά. Και το προσπαθούμε τώρα μέσω αυτής της έκθεσης και στο Μάλμε στη Σουηδία που είχαμε συμμετέχει. Και προσπαθούμε να κινηθούμε τώρα και προς τη δική σας την αγορά εδώ. Πολύ ωραία. Είστε πρώτη φορά εδώ στο Excel? Ναι, ναι, πρώτη φορά. Α, ωραία, υπέροχα. Ποιοι είναι οι στόχοι σας μελλοντικά, είτε στο Λονδίνο είτε στη Στυλίδα? Θέλουμε να μάθουν όλοι αυτό το προϊόν, το οποίο στην Ελλάδα εμείς το θεωρούμε δεδομένο, μαζί με το λάδι, αλλά εδώ στο εξωτερικό το εκτιμούν περισσότερο, διότι δεν το έχουν. Είναι γι' αυτό κάτι γκουρμέ και προσπαθούμε να τους το φέρουμε και να το συνηθίσουν και να το μάθουν και να το ζητάνε. Ελληνικό, ελληνική ελιά. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Σπυρόπουλο από το BioOlives. Χαρήκαμε. Και εμείς χαρήκαμε που σας είδαμε. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για την εταιρεία σας. Ναι. Εμείς καταρχάς είμαστε παραγωγοί. Έτσι, παράγουμε βιολογικά προϊόντα εδώ και 20 χρόνια, σε αρκετά μεγάλες ποσότητες. Και κάνουμε ιδιαίτερα προϊόντα. Δηλαδή, πιστεύουμε ότι οι δικές μας ελιές, οι ελιές της Ελλάδος, δηλαδή με τον τρόπο που τις φτιάχνουμε, είναι μοναδικές. Τι παράγεται ακριβώς? Λοιπόν, παράγουμε πράσινες ελιές, ελιές καλαμών, ελιές μαύρες, ξανθές ελιές και κάποια άλλα προϊόντα όπως είναι πατέ ελιάς ή αφυδατωμένες ελιές. Έτσι, αυτά τα πράγματα. Αυτά. Εδώ στο Excel είστε πρώτη φορά? Πρώτη φορά. Ποια είναι η εμπειρία σας? Δεν έχουμε εμπειρία, πρώτη φορά ήδη, ελπίζουμε κάτι να δούμε. Τι στόχους έχετε για το μέλλον, γενικά στο Λονδίνο ή γενικότερα για την παραγωγή? Είναι να καταφέρουμε να πουλήσουμε κάποιες ελιές στο εξωτερικό, ειδικά εδώ στην Αγγλία. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να μας παρουσιάσετε κάποια από τα προϊόντα σας? Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα από τις ελιές, οι οποίες είναι πράσινες. Αυτές είναι πολύ εύκολο ή μάλλον είναι πιο εύκολο να γίνουν, να αφαιρεθεί το κουκούτσι και να γεμιστούν με πιπεριά κόκκινη, με σκόρδο ή με πράσινη, με χαλεπένιο. Μετά έχουμε τις ελιές που συνήθως δεν τις εκπυρνώνουμε γιατί είναι πιο όριμες. Είναι πιο όριμες και είναι πιο δύσκολο να εκπυρνωθούν. Αυτές είναι οι μαύρες ελιές. Έτσι, είναι κάποιες ξανθές ελιές, αυτές εδώ. Είναι μη όριμες δηλαδή οι ελιές, είναι πολύ νόστιμες. Είναι ιδιαίτερα προϊόντα. Οι καλαμών βέβαια που είναι γνωστές. Και αυτές είναι οι μαύρες ελιές αφυδατωμένες. Αυτές συγκεκριμένα είναι με λάδι και ρίγανη. Είναι εξαιρετικά νόστιμες. Μάλιστα. Πιστεύετε τα ελληνικά προϊόντα εδώ στο Λονδίνο έχουν ανταπόκριση? Θέλω να το πιστεύω. Είναι πολύ νόστιμα. Εδώ δεν έχουν πολύ νόστιμα προϊόντα. Έτσι, νομίζω έχουμε το καλύτερο, το πιο νόστιμα προϊόντα. Οπότε γιατί να μην έχουμε μέλλον? Θέλει λίγο βοήθεια, προσπάθεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε κοντά μας την Κωνσταντίνα Αργυρίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πες μας λίγα λόγια για την εταιρεία. Λοιπόν, η εταιρεία είμαστε αγροτικός συνεταιρισμός. Έχουμε έδρα στον Άγιο Αθανάσιο της Ράμας. Είμαστε η μεγαλύτερη μεταποιητική και παραγωγική μονάδα προϊόντων οδιού στην Ελλάδα. Λοιπόν, η διαφοροποίησή μας είναι στο ότι έχουμε έρθει εδώ πέρα με το βιολογικό χυμό και χρησιμοποιούμε προϊόντα που είναι χωρίς συντηρητικά και προσθήκη ζάχαρης. Επίσης έχουμε βγάλει και προσμίξεις ρόδι με μύρτιλο, με αρόνια, με αλόι βέρα. Παράγουμε και βιολογική μαρμελάδα με σιρόπι αγάπη, την οποία την εξάγουμε σε 12 χώρες σε όλο τον κόσμο, γιατί κάνουμε και εξαγωγικές δραστηριότητες σαν εταιρεία. Από εκεί και έπειτα, φέτος έχουμε έρθει πρώτη φορά στο Λονδίνο. Ψάχνουμε για δίκτυα, να συνεργαστούμε με εμπόρους, με σούπερ μάρκετ, να αναπτυχθούμε και σε αυτό το τομέα, γιατί είμαστε ήδη σε άλλες 12 χώρες εκτός του Λονδίνου. Πολύ ωραία. Παγκοσμίως γενικότερα. Η βλέψη σας γενικότερα ποιες είναι στο Λονδίνο εδώ? Στο Λονδίνο είναι κυρίως να βρούμε distributors αρκετούς ή 2-3 καλούς οι οποίοι να αναπτύξουν το δίκτυο εδώ πέρα στο Λονδίνο. Μέχρι στιγμής αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την ποιότητα, του αρέσει το καθαρό ελληνικό ρόδι σαν χυμός και διαφοροποιείται από όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, που έχουν ήδη στην αγορά τους, από ό,τι μπορώ να καταλάβω από την ανταπόκριση εδώ πέρα στην έκθεση. Πολύ ωραία. Θέλετε να μας παρουσιάσετε τα προϊόντα σας? Λοιπόν, να δείξουμε λίγο. Το συγκεκριμένο είναι το βιολογικό. Βιολογικός χυμός ροδιού 200 ml και έχουμε και το μονόλιτρο. Και μετά έχουμε τα προϊόντα αυτά που είναι με τις προσμίξεις. Έχουμε ρόδι με μύρτιλο, ρόδι με αρόνια, που είναι ένα μούρο με αρκετά αντιοξειδωτικά επίσης σαν το ρόδι, και ρόδι με αλόι βέρα. Όλα αυτά είναι super foods, είναι υπερχυμή, που στόχος μας είναι να βοηθήσουμε στη βελτίωση της υγείας μας και να προστατεύουμε την υγεία μας. Γιατί το ρόδι είναι το κόκκινο θαύμα της φύσης ονομάζεται. Προστατεύει τον καρκίνο και από αρκετά θέματα. Το διαβήτη, μειώνει το διαβήτη, βοηθάει στην ανεμία. Έχει αρκετές ιδιότητες το ρόδι σαν φρούτο. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Και εγώ εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Λούτσιγκα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πείτε μας για την εταιρεία σας λίγα λόγια. Είναι η εταιρεία Gustera ΑΕ. Έχουμε έδρα την Καβάλα και παράγουμε ακτινίδια βιολογικά στο δικό μας το κτήμα. Αλλά αγοράζουμε και τα προϊόντα από άλλους παραγωγούς, τόσο ακτινίδια όσο και ρόδια και λωτούς, και τα αποθηκεύουμε, τα συσκευάζουμε και τα εξάγουμε. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα είστε πρώτη φορά? Ναι, είμαστε πρώτη φορά σε αυτή την έκθεση και είναι και η πρώτη απόπειρα για την αγγλική αγορά. Εξάγουμε κατά 95% της παραγωγής μας, αλλά ακόμα όχι στην Αγγλία. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να μας παρουσιάσετε το τι έχετε εδώ μαζί σας? Ναι, είναι τώρα η εποχή που έχουμε μόνο το ακτινίδιο, οπότε είναι ένα ακτινίδιο της περιοχής Καβάλας, είναι ωραίο, είναι ξανθό, είναι νόστιμο, είναι ένα ακτινίδιο καλό. Τι βλέψεις έχετε εδώ στο Λονδίνο? Επειδή είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε, είναι λίγο αναγνωριστική κίνηση. Ήθελα λίγο πρώτα να δω πώς λειτουργεί αυτή η αγορά, αν ταιριάζουμε, αν η αγορά ταιριάζει σε εμάς και αν θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ευχαριστώ και εσάς. Πολλές ακόμα συνεντεύξεις από αυτή τη μεγάλη διεθνή έκθεση θα σας παρουσιάσουμε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.